Θα πάμε τώρα να δούμε τις θέσεις του ΚΚΕ για τον πόλεμο για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει αναπτυχθεί ένας έντονος διάλογος τις τελευταίες 5 ημέρες από την έναρξη βέβαια του πολέμου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Κώστα Χατζηδαμιανό, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Θα μας δώσει την εικόνα. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Χατζηδαμιανέ. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Καλησπέρα, κύριε Μαρκοπούλου. Καλησπέρα. Είμαστε ανήσυχοι για τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι πάμε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης με ευθύνη και της κυβέρνησης που έχει συμμετοχή σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Εμείς από την πρώτη στιγμή ως ΚΚΕ είπαμε ότι έχουμε μια σύγκρουση υπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή της Ουκρανίας ανεξάρτητα από τα προσχήματα που επικαλούνται κατέρωθεν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη φασιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας και απ' την άλλη της υπεριαλιστικής Ρωσίας που για τους δικούς τους σκοπούς εισέβαλε απαράδεκτα κατά εμάς στην Ουκρανία για να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα προσάρτησης και εδραίωσης στην περιοχή της Κρυμαίας, του Ντομπάς κτλ. Οπότε δεν έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ μόνο Ρωσίας και Ουκρανίας. Εμπλέκονται και άλλες χώρες, στέλνοντας στρατιωτικό οπλισμό στην πλευρά της Ουκρανίας. Που αυτό εμάς μας ανησυχεί με την έννοια ότι όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Ο Πούτιν θέλει να κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Χατζηδαμιανέ, και όχι να μείνει μόνο στην Ουκρανία, γιατί αν ήταν μόνο η Ουκρανία, δεν υπήρχε περίπτωση, θα μπορούσε και με άλλο τρόπο και μέσα από τον διάλογο και μέσα από τις διαβουλεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και να λύσει το πρόβλημα. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κύριος Πούτιν, το πρόβλημα είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας που τον αποκαλεί δικτάτορα. Κοιτάξτε να δείτε, εκατέρωθεν και οι δύο πλευρές έχουν τη δικιά τους επιχειρηματολογία, είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Αυτή η επίθεση όμως από την πλευρά της Ρωσίας δικαιολογείται ότι επεκτηνόταν το ΝΑΤΟ στα σύνορά τους, δεν υπήρχαν αιτήσεις για την ασφάλεια της Ρωσίας και ούτω καθεξής. Πάντως αυτό ήταν μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα. Το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε τα τελευταία 30 χρόνια στην περιοχή αποφασιστικά, μετά και από την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό το πράγμα έφτασε ως ένα σημείο ότι που η Ρωσία δεν το αποδέχεται πλέον και θέλει να μειώσει, να το πούμε έτσι, τις σφαίρες επιρροής που ελέγχει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκείνη την περιοχή. Το ΝΑΤΟ άλλωστε είναι μια ειρηνευτική δύναμη, μεγαλύτερη ειρηνευτική δύναμη. Αυτό φοβήθηκε ο Πούτιν, ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ και η Ουκρανία και ήδη έχουμε αιτήσεις πλέον και από άλλες χώρες που το συζητάνε πλέον ανοιχτά. Είναι αυτό το θέμα ή είναι καθαρά οικονομικό και επιβολής μέτρων αλλά και οικονομικής κυριαρχίας στην περιοχή? Κοιτάξτε, τα τελευταία 30 χρόνια η ιστορία έχει δείξει ότι ο πιο αιματοβαμμένος υπεριαλιστικός οργανισμός είναι το ΝΑΤΟ. Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Λίβανος, όπου κι αν έχει υπάρξει αιστεία πολέμου, έχει εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Και τώρα το ΝΑΤΟ έχει μεγάλη ευθύνη και δημιούργησε όλη την έμφλεκτη ύλη για να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος. Βέβαια, απ' την άλλη, μετά και από την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, που εκεί πέρα πρέπει να θυμηθούμε ότι εκατοντάδες λαοί και εθνότητες ζούσαν ειρηνικά, η καπιταλιστική Ρωσία, για να ελέγξει νέες αγορές, να επεκταθεί η ολιγαρχία της Ρωσίας, κοίταξε πώς το λένε, να επεκταθεί προς τα δυτικά. Όλο αυτό το πράγμα έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε πλέον να διατηρηθεί με συμφωνίες, με εγχειρίες. Ας πούμε, παράδειγμα, είχαν υπογράψει τη συμφωνία του Μίνσκ, έφταξε κάποια στιγμή που αυτή η συμφωνία πλέον, πώς το λένε, παραβιάστηκε και από τις δύο πλευρές, και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, και είχαμε αυτή την εξέλιξη αυτού του πολέμου. Εμείς πάντως, ανέκαθεν από την πρώτη, γιατί συμπληρώνονται και 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, έχουμε πει ότι όσο υπάρχουν αυτοί οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, όσο ενισχύονται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο δεινά
θα βλέπουν οι λαοί ανά τον κόσμο. Και αυτό έχει αποδειχθεί από την ίδια την ιστορία. Στην παρούσα φάση σε εξέλιξη που είναι αυτός ο πόλεμος, αν θέλετε την πληρώνουμε τώρα και με τα θύματα του ουκρανικού λαού, απ' την άλλη και σε περίοδο ειρήνης την πληρώναμε με τις ανατιμήσεις, με τη φτώχεια, με την ανεργία, με την εξαθλίωση, με το πανάκριβο ρεύμα. Μην ξεχνάμε ότι το αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών, η ενεργειακή κρίση, την πληρώνουν λέει που δεν έχουμε τρόπο να ζεσταθούν, έτσι και να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια όπως το επιβάλλει ο 21ος αιώνας. Δηλαδή θέλω να πω ότι και με τον πόλεμο και με την ειρήνη τους, έτσι, πάλι χαμένοι οι λαοί. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί, να μην υπάρχουν καν ή να βγει η χώρα μας. Βέβαια, αυτό το λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Επιμένετε σε αυτό, κύριε Χατζηδαμιανέ, ότι δεν πρέπει να έχουμε συμμαχίες, ότι δεν πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, να δείτε. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμμαχίες της χώρας μας με άλλες χώρες ή οικονομικές συμφωνίες κτλ. Εμείς λέμε ότι η συμμετοχή όμως σε αυτούς τους συμπεριληπτικούς οργανισμούς μόνο δεινά φέρνουν. Να πούμε τώρα το κοντινό παράδειγμα. Η αποστολή στρατιωτικού υλικού, είτε και αεροπλάνων, που δεν το έχει αποκλείσει η κυβέρνηση να το κάνει. Θα το δούμε σήμερα που θα γίνει συζήτηση στην Βουλή. Έχει πάρει απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας ότι όποιος συνδράμει στρατιωτικά είτε με άλλους τρόπους οικονομικά στην Ουκρανία είναι άμεσος στόχος για μας. Οπότε αυτή η εμπλοκή, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτούς τους σχεδιασμούς, προμηνεί νέα δεινά για το λαό. Ο λαός μας δεν είδε τίποτα προς το συμφέρον του από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα-ίσα, αν θέλετε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτά όποια χρήματα συγκέντρωνε, προερχόταν από το ξεζούμισμα του λαού. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πάρουμε και μια άλλες πλευρές και προεκτάσεις της οικονομικής πολιτικής, να δούμε την κοινή αγροτική πολιτική, να δούμε τα ζητήματα της ενέργειας, η χώρα μας, ο λαός μας ήταν πάντα χαμένη. Είχαμε ενεργειακή αυτάρκεια και τώρα εξαρτώμαστε από μια σειρά άλλες οικονομίες. Είχαμε διατροφική αυτάρκεια και τώρα, πώς το λένε, ακόμα και αυτό το ζήτημα εξαρτάται από τις εισαγωγές, από τις εξαγωγές κτλ. Σιτηρά εισάγουμε από την Ρωσία. Από τον μεγαλύτερο σιτοβολό, να το ξέρουμε αυτό. Εξάγουμε γούνα. Στη συμμετοχή μας σε αυτούς τους οργανισμούς, κερδισμένη βγήκε μόνο η ελληνική αστική τάξη, να το πούμε έτσι, η πλουτοκρατία, η ολιγαρχία της Ελλάδας, όχι ο λαός. Όπως και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμένοι από την ύπαρξη αυτών των υπεραληπτικών οργανισμών. Τους ξεζουμίζουν καθημερινά, είτε σε φάση ειρήνης, είτε σε φάση πολέμου. Νομίζω ότι σε ένα πόλεμο δεν υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Το βλέπουμε τώρα. Πολλοί Ρώσοι έφυγαν μεγιστάνες. Έχουν όμως τα χρήματα στις ελβετικές τράπεζες. Και εκεί έβαλε blackout, έγινε blackout στα χρήματα από μια ουδέτερη χώρα όπως αυτή της Ελβετίας. Νομίζω υπάρχουν και σε όλες τις φάσεις και πλούσιοι και φτωχοί. Και φάνηκε, έτσι και φαίνεται από την εξέλιξη του πολέμου, ποιος την πληρώνει. Γιατί και οι πλούσιοι του Κιέβου φύγανε με ελαφρά πηδηματάκια. Κατευθείαν. Αφήσαν το λαό έρμεο στην εισβολή των Ρώσων στρατιωτικών δυνάμεων. Όπως επίσης και οι Ρώσοι προύχοντες έφυγαν. Και οι Ρώσοι προύχοντες ανησυχούν για τα κέρδη τους, για τις εξελίξεις, για τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει όλο αυτό το πράγμα. Δεν ανησυχούν για το φαντάρο, το Ρώσο, του στρατιώτη που βρίσκεται σε ξένο έδαφος και την οικογένειά του. Ανησυχεί ο καθένας από τη μεριά του για τα κέρδη του. Οπότε υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί σε όλες τις φάσεις. Κύριε Χατζηδαμιανέ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Εδώ θα είμαστε, θα τα θέλω πούμε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Μόνο, ότι ο λαός μας πρέπει μαχητικά να διεκδικήσει να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας, της Ελλάδας, σε αυτούς τους περιεκτικούς πολέμους. Να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε να μην σταθεί ούτε ένας φαντάρος, καθόλου στρατιωτικός εξοπλισμός. Ναι, πολεμικά. Ανθρωπιστικά όμως πρέπει να είμαστε δίπλα από αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρωπιστικά. Εννοείται το ΚΚΕ πάντα θα αγκάλιαζε τους πρόσφυγες από όπου και αν προέρχονταν, αλλά πάντα πολεμούσε και την αιτία που γεννά την προσφυγιά. Που δεν είναι άλλο παρά το υπεριαλιστικός πόλεμος που φτιάχνουν τα κράτη για τα δικά τους συμφέροντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδαμιανέ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.